Οι ενδιαφερόμενοι για το κοινωνικό ιατρείο φαρμακείο μπορούν να έρχονται καθημερινές ώρες από τις 7.30 μέχρι και τις 3.30 είναι ανοιχτό το γραφείο, να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την εγγραφή τους στο κοινωνικό ιατρείο φαρμακείο του Δήμου Σιτίας. Τα δικαιολογητικά είναι μία φωτοτυπία ταυτότητας ή σε περίπτωση που είναι αλλοδαπώς διαβατήριο, πράσινη κάρτα, κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, μία φωτογραφία μικρή ταυτότητας, φωτοτυπία την κάρτα του ΑΕΔ, εάν και εφόσον υπάρχει, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίως η μόνιμης κατοικίας που μπορούν να τα προμηθευτούν από το ΚΕΠ, χαρτιά εφορίας, Ε9 και Ε1, γνωματεύσεις γιατρών για να μπορούμε να ξέρουμε πού θα τους στείλουμε. Αυτά εν ολίγης. Οι γιατροί οι οποίοι συνεργάζονται με το κοινωνικό ιατρείο έχουν δώσει τα ονόματά τους και τα στοιχεία τους. Οπότε, με το που μας φέρουν τα δικαιολογητικά, εμείς μπορούμε να τους παραπέμψουμε στις αντίστοιχες ειδικότητες. Επίσης, ελέγχουμε τα δικαιολογητικά και αν και εφόσον οι άνθρωποι πληρούν τις προϋποθέσεις, τους στέλνουμε στη συνάδελφο, η οποία τους βγάζει και βιβλιάριο απόρων, βιβλιάριο πρόνοιας, όπως το λέμε, το οποίο περνάει υπό έλεγχο και έχει διάρκεια από 6 μήνες έως και ένα χρόνο. Από όσο γνωρίζω, είναι όλες οι ειδικότητες, δεν έχουμε κάποια έλλειψη, και οφθαλμίατρο και παθολόγο και παιδίατρο και, και με τον ακτινολόγο έχουμε συνεργαστεί, όλες οι ειδικότητες. Έχουμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, οι γιατροί είναι στη διάθεσή μας με πολύ μεγάλη χαρά και διάθεση για να βοηθήσουν. Γενικότερα, μια πολύ καλή διάθεση συνεργασίας, ευαισθησία, είναι πολύ, πολύ θετικό το κλίμα. Οι γιατροί δέχονται στα ιατρεία τους. Δηλαδή, οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στο χώρο των γιατρών, στα ιατρεία τους. Οι ίδιοι θα επικοινωνούν με εμάς, να μας λένε ποιες ώρες μπορούν να δεχτούν τους ασθενείς, οι οποίοι θα έχουν μια κάρτα. Πώς είναι η κάρτα του Παντοπολίου? Η κάρτα του κοινωνικού ιατρείου φαρμακείου, με την οποία θα πηγαίνουν στους γιατρούς και θα μπορούν να εξετάζονται δωρεάν, χωρίς καμία επιβάρυνση.